δεύτερο φιλικό εδώ στην Ολλανδία. Πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Τι ήθελε να δει και τελικά τι βγήκε, τι είδε. But what I expected to see before the game, I saw in the game. Αυτό που περίμενα να δω πριν το παιχνίδι το είδα και σήμερα. We are in the process of preparation. We don't have yet, and it is normal reactions. We are a little bit slow. Είμαστε στη διαδικασία της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό στο κομμάτι που βρισκόμαστε, μιας και είμαστε στην αρχή, να μην υπάρχουν οι αντιδράσεις που θέλουμε. Είμαστε λίγο αργοί φυσιολογικά. Not a little bit. We are slow. Όχι λίγο, αρκετά αργή τη δεδομένη στιγμή. But on the other hand, is a lot of will to improve as a team, as organization and as a physical preparation. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε την διάθεση, υπάρχει διάθεση να βελτιωθούμε σαν ομάδα, σαν οργανισμός, αλλά και τόσο όσον αφορά την φυσική μας κατάσταση. You saw that today again the road is to 45 minutes totally different. Because I want the players to play everyone, to find the relation between them and from game to game to have this possibility to know each other. There are some new players. Είδατε μια παρόμοια κατάσταση σήμερα με δύο ενδεκάδες, λίγο πιο μπλεγμένες σε εισαγωγικά. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θέλουμε οι παίκτες σιγά σιγά να αρχίσουν να βρίσκουν ένας τον άλλον, να δημιουργούνται συνεργασίες. So, from this point of view of the training, the moment in which we are, I am satisfied. We keep after each 45 minutes the players other 15 minutes for not easy work. So target is in this moment to increase also the physical aspect. And step by step in coming close of the official game to go for intensity, freshness and τη δεδομένη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο το να έχουμε την φυσική μας προετοιμασία. Μπορείτε να δείτε ότι και μετά τα παιχνίδια δουλεύουμε 15 λεπτά, κάνουμε μια δουλειά η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη. Όσο πλησιάζουμε περισσότερο στα επίσημα παιχνίδια, θέλουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στο κομμάτι αυτό. Τέιλορ και Ολιβέιρα, δύο νέα παιδιά στην ομάδα, είναι ικανοποιημένοι στον τρόπο που έχουν μπει σε αυτή την ομάδα. We knew these players, the decisions that we took to have the two players here. We know very well the quality. It's not that one friendly game in preparation change our opinions. So I'm satisfied because they are here first of all. And if you want, there's a will of coming inside of the team, of the philosophy of the team from their side. Yes, I am very satisfied. Ξέρουμε πολύ καλά πριν κάνουμε τις επιλογές τι θα παρουσιάσουν οι συγκεκριμένοι παίκτες, οπότε δεν εκπλήσουμε από κάτι. Αυτό που κρατάμε και είναι το πολύ θετικό είναι η θέληση που δείχνουν καθημερινά εδώ πέρα και η παρουσία τους όσον αφορά το κομμάτι του τι περιμέναμε να δούμε γενικότερα. Generally, we have an idea about the group. We know very well which is the situation of the group in this moment. We know what should be done. These friendly games that for you, and it is normal that for you could be important by a result or another one, at least for this moment, because you have to make analysis about this, but for me they are not at all important. As results, it is important to see the improving on of the work and through this work to arrive in the moment that we need to be at a good level. The process of building up the team, it will last every day, every day, every day in the new season. Γενικότερα τα συγκεκριμένα φιλικά μπορεί για εσάς να έχουν την σημασία του αποτελέσματος και είναι φυσιολογικό να γίνεται μια ανάλυση όσον αφορά αυτά. Παρ' όλα αυτά για μένα δεν είναι ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή είναι η δουλειά η οποία γίνεται. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία και είμαστε στην αρχή κάτι το οποίο θα φτιάχνεται καθημερινά. Οπότε αυτό που κοιτάμε περισσότερο μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι να εφαρμόζονται τα πράγματα τα οποία δουλεύουμε, να υπάρχει, να αντιλαμβάνονται οι παίκτες στην φιλοσοφία,
και να μπαίνουν περισσότερο μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Κότς, επειδή κάτι... δοκιμάζετε πρόσωπα, δίνετε χρόνο σε όλους, υπάρχει στο μυαλό σας ένας βασικός κορμός ή νιώθετε ότι υπάρχουν παίκτες που παλεύουν για μια ευκαιρία γιατί ενδεχομένως δεν βρίσκονται σε βασικό κλάδο? Until now... βρισκόμαστε στην ίδια αφετηρία στην παρούσα φάση μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. You know very well that I like to have a group of 15-16 main players, if not 17-18, because just like this we can have a good performance during a long season. For sure there will be injured situations. For sure one player will go down. So we have to have immediately prepared players that are ready to come inside of the team, and even if they don't give the same as quality, because everyone is different, he will give us a different aspect, but keeping the level of the team high. So we need these 17-18 players, if not at least 15-16 to be main players, and with the others behind them to improve, and because we have also a lot of young. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θέλω να έχω ένα group 15-16 ποδοσφαιριστών. Ιδανικότερα θα ήθελα ένα group το οποίο θα αποτελείται από 17-18 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούν να χαρακτηριστούν σαν βασικοί παίκτες. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη χρονιά υπάρχουν διάφορες δυναμικές, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα τραυματιστούν, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν σε κακή κατάσταση. Οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παίρνουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του καθενός. Θα ήταν ιδανικό να έχουμε 17-18 παίκτες, αλλά αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, μπορούμε να έχουμε και το group των 15-16 ποδοσφαιριστών, καθώς μαζί μας βρίσκονται και πάρα πολλοί νέοι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να εξελιχθούν μέσα στο group. I know that everybody in Thessaloniki and fans of PAOK are waiting with a lot of expectations this season. I know that this is a pressure for everybody that works in this moment here in the team. But at the same time, I am that person that understands very well the moment, the fact that it is a totally different group, the fact that we need to gain time as we have to build up a confidence step by step, because this was lost a little bit in the terms of fighting for the title and to be win. Ξέρω πολύ καλά τις προσδοκίες που υπάρχουν στην πόλη, τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση η οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να κερδίσουμε την αυτοπεποίθησή μας όσον αφορά την αυτοπεποίθηση του να μπορούμε να παλέψουμε για τον τίτλο 100%. Αν υπάρχει κάτι σήμερα που δεν του άρεσε, και ένα σχόλιο για τον Κούτριτς, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και να μένει την αρχή αύριο στην Ολλανδία. No, I told you, also the previous game, I cannot, the most important for us in this moment of preparation is to show will to fight and a little to try what we do in the training. Sometimes we make mistake of interpretation, sometimes we delay, sometimes the reaction is not perfect because it is the moment in which we are not ready, we are far to be ready. Νομίζω πως τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει θέληση, που τους φερσίτες να δείχνουν θέληση, να παλεύουν και να προσπαθούν να εφαρμόσουν όσο περισσότερο μπορούν τα πράγματα τα οποία κάνουμε και δουλεύουμε και στην προπόνηση. Οπότε είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε γενικότερα. Some of the players are a little bit lighter than others. And these players, they suffer more. The players that are not light or with different constitution of the body, of building up of the body. So we have to understand very well this and to think about how we'll arrive when we start the official games. And for this reason, the most important is to see from everybody the will to fight, with the potential and the quality physically that has in that moment, and I am very satisfied about it. Τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και την σωματική σύσταση όλων των ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι εισαγωγικά είναι πιο ελαφροί και θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αυτοί ανταπεξέρχονται διαφορετικά γενικότερα στον όγκο εργασίας. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό που ζητάμε και να προσπαθούμε όσο έρχονται τα παιχνίδια να προετοιμαζόμαστε και να παρουσιαζόμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνουμε. With Kurtić, I could say that we have a very, very strong
midfield from all the points of view. The players that are there, they have different qualities and they cover perfect the situation. Gives us the possibility to have other options in front. From this point of view, is Omar, in which in my opinion is a player that can give us superiority playing in the line of the attack team. Όσον αφορά τον Κούρτιτς, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός όσον αφορά την παρουσία του στο κέντρο, μας δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά, γεμίζοντας έτσι κάποια στοιχεία τα οποία θέλαμε και παράλληλα δίνοντάς μας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τον Ομάρ Ελκαντουρί σε θέσεις πιο προωθημένες, γεγονός που θα δημιουργήσει περισσότερες υπεραριθμίες, μιας και είναι μια ικανότητα του Ομάρ να είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού του το οποίο μπορεί να εφαρμόσει. We have in this case more quality in moving the ball and finding correct the space. Keeping better the ball and interpreting better situation. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε καλύτερα την μπάλα, να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία και να αξιολογήσουμε διαφορετικά κάποιες καταστάσεις στο επιθετικό κομμάτι. As we have the possibility to change with other qualities that our players would come inside from the bench or όπως έτσι θα έχουμε, θα έχουμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έρθουν από τον πάγκο ή θα χρησιμοποιούνται στα επόμενα παιχνίδια.